Σήμα κινδύνου εκπέμπει η κτηνοτροφία της Κρήτης. Μετρά τις απώλειες στη ζωική παραγωγή, η οποία έπεσε θύμα του πολικού ψύχους. Νεογέννητα αρνάκια ψοφούν από το τσουφτερό κρύο σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, με τις καταστροφικές συνέπειες να εντείνονται εν ώψη του νέου σφοδρού κύματος κακοκαιρίας στο νησί. Έχουμε ήδη σημαντικές απώλειες στα νεογέννητα. Πότε με ψοφούν από τη στιγμή που κατέβηκε η θερμοκρασία χθες, μείον 11 στο οροπέδιο λαστείο από τον πάγο. Από ό,τι λένε οι προβλέψεις, έχουμε και άλλη κακοκαιρία και άλλο χιόνι, που αυτό τα τελειώσει όλα τώρα. Ψοφούν κάθε μέρα. Κάθε μέρα ψοφούν ολόκληρου ανθρώπου. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ειδικά αυτά που γεννιούνται δεν λιτώνει ούτε ένα. Ακόμα και σε στάβλο μέσα να τάχεις, δεν λιτώνουν. Οι απώλειες είναι μεγάλες, υποστηρίζουν κτηνοτρόφοι που αντικρίζουν το φιαλτικό αυτό σκηνικό του 2004 να επαναλαμβάνεται το 2017. Κλαίνουν τη μοίρα τους. Άλλο τίποτα στις καταστάσεις που έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτα. Δεν μπορείς να πεις τον πόνο σου πουθενά. Δεν υπάρχει ελπίδα από πουθενά. Ήταν πολύ ξαφνική η πτώση της θερμοκρασίας και παρατεταμένη. Νομίζω ότι έχουμε πολλά χρόνια να θυμηθούμε από το 4. Τα περισσότερα νεογέννητα ψοφάνε. Ο κανονισμός πυρεργά πάλι και σε αυτή την περίπτωση λέει ότι για να αποζημιώσει ζωντανό θα πρέπει να είναι πάνω από 7 ημερών. Δηλαδή το νεογέννητο δεν τη χάνει αποζημίωσης. Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να κάτσουν σαν τραπέζι με τη διοίκηση πυρεργά και να τα δούμε. Τώρα με το κρύο και με τις πολλές βροχές υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά με τις γεννήσεις στα ζώα που γεννάνε. Τώρα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη θνησιμότητα. Έχουμε μείωση της παραγωγής του γαλάτου, το οποίο σημάδια αυτά αρνητικά στο εισόδημα. Κτηνοτρόφοι, σωροπέδιο, ανόγια, αστερούσια και όχι μόνο βρίσκονται σε απόγνωση, με την οικονομική ζημιά να είναι μεγάλη και στη γαλακτοπαραγωγή της Κρήτης, όπως αποκαλύπτει στην Crete TV ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ. Είχαμε ξαφνική αλλαγή του καιρού, από τη ζέστη στο κρύο, τα ζώα δεν ήταν προσαρμοσμένα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια σημαντική πτώση στη γαλακτοπαραγωγή, εκτιμώ ότι είναι περίπου 30%. Το δεύτερο κύμα που συζητούν ότι έρχεται, εκτιμώ ότι θα ανεβάσει τη ζημιά σε ένα ποσοστό 40%. Και θα κυμανθεί σε μια απώλεια στις προβατίνες της Κρήτης, περίπου 20 κιλά απώλεια γάλακτος ανά ζώο. Μεγάλο νούμερο, πολύ μεγάλο νούμερο. Υπάρχει απώλεια εισοδήματος, δηλαδή χάνουν τη μισή παραγωγή και πολλές περιπτώσεις και ακόμα μεγαλύτερο του γαλάτου. Τροφές ακριβές, αρνιά τα πετά στο γάλα, δηλαδή χρονιά τελείωσε. Άμα συνεχίσει έτσι, 10 μέρες ακόμη χρονιά τελείωσε για το τροπέδιο. Παράλληλα εκφράζουν την αγανάκτησή τους και για το γεγονός ότι ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων, όπως οι ίδιοι αναφέρουν. Ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει εκεί που δεν κάνει χιόνι. Προφανώς. Και οι τροφές πανάκριβες, άντε από πού να βγει τώρα ο κτηνοτρόφος. Δεν υπάρχει κανείς που να ενδιαφέρεται μόνο πότε θα πάρει το ψήφο του. Τίποτα άλλο. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια δύσκολη χρονική περίοδο για την κτηνοτροφία της Κρήτης, η οποία βρίσκεται όχι μόνο υπό το λευκό κλειό, αλλά και υπό τον ασφιχτικό κλειό φόρων από το νέο έτος.